κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, μονοπάτι μόδας μαζί με το σύγκλι. Ακολουθούμε μια άλλη τάση στα μαλλιά, μια άλλη τάση στο ντύσιμο. Δεν μένουμε ποτέ στάσιμοι. Τι έχουμε να περιμένουμε από σένα και τον Αντένα που έχεις ακόμα συμβόλαιο? Έχω ακόμα συμβόλαιο και δεν έχουμε ορίσει ακόμα πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτό, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρόχειρο και γρήγορο, οπότε το συζητάμε και το μελετάμε να βγει κάτι όμορφο. Αλλά δεν έχω κάτι ανακοινώσιμο. Τι είναι η ζωή με τρία παιδιά? Είναι παραμυθένια. Όμορφο νησό. Με τρία παιδιά είναι γεμάτη εκπλήξεις, καινούρια πράγματα. Την εμφάνιση του Σάκη στο Voice πώς την είδατε? Την εμφάνιση του Σάκη στο Voice, εννοείται το YouTube αυτό. Δεν το παρακολουθούσα όλο, αλλά ήταν αστείο το μοντάζ, ναι, ήταν πολύ πετυχημένο. Κάποιος σου λείπει ο Σάκης από την τηλεόραση? Αν μου λείπει, όχι, δεν μου λείπει από την τηλεόραση. Τον έχω στο σπίτι. Πώς είναι σαν πατέρας και σαν σύζυγος? Είναι υπέροχος, παλεύει και αυτός με τις ισορροπίες του. Είναι συνέχεια σε έναν πυρετό δουλειάς, τώρα ετοιμάζεται για τις συναυλίες του. Όποτε βρίσκει χρόνο, πραγματικά προσπαθεί να είναι ποιοτικά δίπλα μας. Δεν θα σε ενδιαφέρει να παρουσιάσει μια εκπομπή, ας πούμε? Αυτή την περίοδο έχω αφιερωθεί αλλού και το έχω κάνει πολύ συνειδητά, το ευχαριστούμε πραγματικά. Και δεν θα ήθελα να το μοιράσω. Νομίζω ότι αυτό που κάνω τώρα είναι το ιδανικό για μένα. Ο Άκης, τι πιστεύεις, ότι θα έρθει πρώτα απ' όλα να σε δει? Όχι, δεν θα έρθει. Θα το δει από το σπίτι όταν. Γιατί? Παιδιά, ρωτήστε τον ίδιο. Αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Είναι ο τύπος του ανθρώπου. Γενικά δεν θέλετε να πολύ βγαίνετε μαζί όπου υπάρχουν δημοσιογράφοι και φωτογράφοι? Γιατί βγαίνουμε μόνοι μας, εννοώ ξεχωριστά ο καθένας. Δουλεύουμε και δεν πάρα πολύ. Και είναι εξαίρεση. Είναι στον άνθρωπο βασικά. Ούτε εγώ κάνω. Δηλαδή, άμα θέλω να δω μια παράσταση, δεν θα πάω στην επίσημη πρεμιέρα. Θα το πάω λέω άλλη μέρα. Και μόνιμο. Αυτό κατάλαβες, και ο ίδιος μόνος. Δεν είναι μόνο το μαζί. Παιδιά, όσον αφορά την Eurovision,